Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όπως σας είχαμε προαναγγείλει εδώ και αρκετών καιρών, μέσα από αυτή την εκπομπή, τη διαδικτυακή, την εκπομπή Gallup με πρωταγωνιστές, θα σας παρουσιάζουμε κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα ένα μικρό ένθετο που θα αφορά κυρίως τον αθλητισμό και την διατροφή στον χώρο γενικότερα του αθλητισμού. Και όπως σας είχαμε πει, μαζί μας για αυτή την εκπομπή, για αυτό το κομμάτι, για αυτό το ένθετο, θα είναι η Άννα η Ανδρέου, διατροφολόγος, διαιτολόγος, κλινική διατροφολόγος, διαιτολόγος, που αφορούν έτσι και θέματα στον αθλητισμό, για να μιλήσουμε για πολλά και διάφορα σε κάθε κομμάτι, σε κάθε εκπομπή που θα σας παρουσιάζουμε. Άννα μου, καλό απόγευμα. Πάνο, σε χαιρετώ. Λοιπόν, όπως είχαμε πει, θα συνεχίσουμε έτσι αυτή τη συνεργασία που είχαμε μέσα από τη συνέντευξη ξεκινήσει, για να παρουσιάζουμε στον κόσμο κάθε φορά κάτι το διαφορετικό, ένα διαφορετικό θέμα που αφορά κυρίως την διατροφή στον χώρο του αθλητισμού. Ναι, ναι, φυσικά. Όπως είχαμε πει, Δευτέρα, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα θα είναι αυτό το ένθετο. Το σημερινό μας θέμα, το οποίο θα αναλύσουμε, είναι η διατροφή, αν θέλεις, η αθλητική διατροφή στο ανοσοποιητικό σύστημα, είτε πριν από την προπόνηση, πόσο ρόλο παίζει η διατροφή σε αυτό το κομμάτι, είτε πριν από την προπόνηση, είτε μετά την προπόνηση των αθλητών. Ακριβώς. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ανοσολικές πτυχές της αθλητικής διατροφής, αφού η διατροφή επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, κυρίως κατά τη διάρκεια της προπόνησης μας. Λέω κυρίως γιατί πρέπει να προσέξουμε πολύ τις διατροφικές μας συνήθειες τόσο προπροπονητικά, τόσο και μεταπροπονητικά. Είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι η παρατεταμένη έντονη προπόνηση μπορεί να προκαλέσει ανοσοκαταστολή ή ανοσολική ανεπάρκεια. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι ανοσολική ανεπάρκεια. Η ανοσολική ανεπάρκεια είναι μια παθολογική κατάσταση στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα δυνατεί να επιτελέσει το άτο ρόλο του ώστε να καταπολεμήσει ιούς και παθογόνα βακτήρια. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, όπως όλοι γνωρίζουμε, ότι το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα αξιόλογο σύστημα σχεδιασμένο για να προστατεύει το σώμα μας από επιβλαβείς απειλές, είτε αυτές είναι ενδογενείς ή εξωγενείς. Επομένως, αφού γνωρίζουμε ότι η άσκηση μπορεί να προκαλέσει ανοσοκαταστολή ή ανοσολική ανεπάρκεια, όπως είχαμε πει, μεταπροπονητικά, πρέπει να φροντίσουμε εμείς να ακολουθήσουμε τις διατροφικές στρατηγικές, τις σωστές διατροφικές στρατηγικές, ούτως ώστε να μειώσουμε τα ρίσκα για υποβάθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτό, Άννα μου, σίγουρα είναι διαφορετική διατροφή, να το πω έτσι και λίγο πιο απλά εγώ, είναι διαφορετική, αδιαφορετικό το είδος αυτής της διατροφής φυσικά, σε κάθε άθλημα. Γιατί σίγουρα, όπως έτσι διέβαζα και λίγο και μελετούσα για αυτό το θέμα, είναι διαφορετικό το να είσαι ποδηλάτης, γιατί ίσως είναι πιο εύκολο να αρρωστήσεις, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, παρά κάποιος αθλητής ο οποίος ουσιαστικά η άσκησή του γίνεται εντός κλειστού γηπέδου, λέω. Ναι, ισχύει αυτό που λες και θα το αναλύσουμε λεπτομερέστατα στη συνέχεια για να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι εννοείς. Να πω ότι τα τελευταία 35 χρόνια και γίνονται έρευνες όπου δείχνουν την αύξηση συχνότητας των συμπτωμάτων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος μετά από έντονες προπονήσεις ή έντονους αγώνες. Κατά τη διάρκεια, τέλος πάντων, έντονων προπονήσεων. Όταν αναφερόμαστε στα συμπτώματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, αναφερόμαστε σε συμπτώματα όπως ο πονόλαιμος, ειρηνική συμφόρηση, ειρηνική καταρροή, φτέρνισμα. Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα. Περιλαμβάνονται όλα αυτά, Άννα μου, σε ένα κρυολόγημα, θα πω εγώ, σε ένα κρύωμα. Ναι,
Ναι, επομένως όλα αυτά τα συμπτώματα έρχονται να επηρεάσουν και την απόδοσή μας, αφού επηρεάζεται άμεσα η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Να αναφέρουμε ότι τόσο η επίκτητη όσο και η έμφυτη ανοσία αναφέρονται ότι μειώνεται παροδικά η εμφάνισή τους μετά από έντονες προπονήσεις σε ποσοστό από 15 μέχρι και 70%. Δηλαδή υπάρχει με τα προπονητικά ένα ανοιχτό παράθυρο ευκαιριακών λοιμώξεων. Ναι. Επομένως, και μπαίνοντας έτσι σιγά σιγά και προς το κυρίως μπαίνουν, θα έλεγα, φυσικά εντάξει, εσύ θα μας τα πεις πιο αναλυτικά και πιο καλά, τι πρέπει να προσέξει κάποιος ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά κυρίως με τον αθλητισμό όσον αφορά την διατροφή, ξεκινώντας από το κομμάτι, αν θες, το πριν την προπόνηση, δηλαδή η προστασία του στο θέμα της διατροφής για να είναι μικρότερες, εν πάση περιπτώσει, οι πιθανότητες στο να επέλθουν αυτά τα συμπτώματα που αναφέραμε νωρίτερα. Okay. Να αναφέρουμε καταρχάς ότι, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, η καταβάσης αρχή της διατροφής σε έναν αθλητή είναι η ισορροπημένη διατροφή, καλύπτοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις με βάση τις διατροφικές ανάγκες του αθλητή, συμπεριλαμβανομένων και μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών συστατικών. Επομένως, όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι ένας διατροφικός και αγωνιστικός και προπονητικός στόχος αυτός. Που θέλω να καταλήξω, επειδή ανέφερες πριν την προπόνηση, μετά το τέλος της κάθε προπόνησης ή του αγώνα, πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούμε τις σωστές διατροφικές συνήθειες και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά, ούτως ώστε μέχρι την επόμενη προπόνηση, το επόμενο training session, να έχει ξεκουραστεί ήδη το σώμα, ώστε να εκτελέσει σε βέλτιστο βαθμό την προπόνηση. Δηλαδή, εκείνο το εύρος μεταξύ των προπονήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να ακολουθεί όπως πρέπει, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι και για τον αγώνα. Θες να ξεκινήσουμε... Με τη διατροφή, αν θες, με το τι πρέπει να προσέξει ο αθλητής στο θέμα της διατροφής, πριν από κάθε προπόνηση, θα ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι, δηλαδή το τι πρέπει να προσέξει πριν κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Φυσικά, να βάλουμε ακόμα ένα θέμα ή ένα ερώτημα, αν θες. Εξαρτάται και από το είδος της προπόνησης, ίσως καμιά φορά, ίσως πιο βαρετή, πιο ελαφριά. Κάποια πράγματα μπορεί να διαφέρουν και σε αυτόν τον τομέα. Δεν ξέρω αν είναι κάπως έτσι. Το κομμάτι που αναφέρουμε, έχουμε μια αρνητική επίδραση στο νοσοποιητικό σύστημα όταν έχουμε παρατεταμένες έντονες προπονήσεις. Αυτό που είπες, δηλαδή με heavy exercises. Επομένως, είναι ένα στοιχείο επιρροής του ανοσοποιητικού συστήματος. Θα ξεκινήσω βασικά με μια διατροφική στρατηγική, η οποία σχετίζεται με τον υδατάνθρακα. Ο υδατάνθρακας, όπως είχαμε πει, είναι η κύρια πηγή ενέργειας στον αθλητή. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει μελετηθεί ο ρόλος του υδατάνθρακα στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Να αναφέρουμε καταρχάς ότι τα μοναδικά καύσιμα του ανοσοποιητικού, που χρησιμοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι η γλυκόζη, δηλαδή η απλή διάσπαση από τον υδατάνθρακα, και η γλουτένη. Είναι τα μοναδικά καύσιμα που χρησιμοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα. Όταν έχουμε πτώση της γλυκόζης στο αίμα, τότε έχουμε μία υπολειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, αφού δυσλειτουργούν τα λευκοκύτταρα και τα μακροφάγα. Εντάξει. Επομένως, βλέπουμε ότι τα επεισόδια της υπογλυκαιμίας μπορούν να δράσουν αρνητικά στο νοσοποιητικό σύστημα. Πότε έχουμε επεισόδια υπογλυκαιμίας? Μπορούμε να έχουμε επεισόδια υπογλυκαιμίας όταν έναν άτομο ακολουθά μία δίαιτα, μιλεί σε ποσοστά υδατάνθρακα. Επομένως, έχουμε μια γρήγορη εξάντληση των αποθυμάτων αν και η προπόνησή μας είναι έντονη παράλληλα.
Έχουμε ένα επεισόδιο από γλυκαιμίας κάποτε όταν ξεκινάμε πρωινές προπονήσεις ή αγώνες με άδειο στομάχι, δηλαδή με ανεπαρκής ποσότητα υδατάνθρακα πριν από την προπόνηση ή τον αγώνα μας. Αυτό επηρεάζει όχι μόνο την απόδοση, αλλά και το νοσοκοτικό σύστημα. Το ότι είναι σωστό να κάνουμε. Παρόλο που μπορεί να είμαστε σε διατροφή, δίαιτα, για να φτάσουμε ένα συγκεκριμένο στόχο τέλος πάντων, πρέπει να φροντίσουμε εμείς η ποσότητα του υδατάνθρακα που πρέπει να λαμβάνουμε στην ημέρα να είναι τοποθετημένη σωστά, ούτως ώστε να μην επηρεάζει ούτε την απόδοση μας, αλλά ούτε και να εκθέτει αρνητικά το ανοσοποιητικό σύστημα. Έχουμε έναν αριθμό ποσοστού υδατάνθρακα που πρέπει να καταναλώνεται? Υπάρχει θεωρητικά ένα συγκεκριμένο ποσοστό υδατάνθρακα, ένα 50% από την ημερήσια ενέργεια που πρέπει να λαμβάνουμε. Αλλά αυτό πάλι εξαρτάται από το στόχο, εξαρτάται από το σωματότυπο που έχει ο καθένας, εξαρτάται από το είδος του αθλήματος. Επομένως, αυτά διαφέρουν. Επομένως, βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντική η ώρα που πρέπει να λαμβάνουμε το θρεπτικό συστατικό, το είδος, ο συνδυασμός και οι αναλογίες, γιατί έχουμε και έρευνες που δείχνουν ότι η καθυστέρηση ακόμη και μίας ώρας από το γεύμα, το μεταπροπονητικό συνδυασμό υδατάνθρακα με πρωτεΐνης, μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στο νοσοποιητικό σύστημα, ακόμη και καθυστέρηση μίας ώρας. Εκτός του ότι είναι σημαντικός ο υδατάνθρακας, είναι σημαντική και η πρωτεΐνη. Πρέπει να λαμβάνεται στα σωστά ποσοστά για να συμβάλλουμε στη βέρτιστη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος καθ' όλη τη διάρκεια των προπονητικών περιόδων μας. Πρέπει να λαμβάνεται σε συνδυασμό με υδατάνθρακα πρωτεΐνη. Το λίπος δεν φαίνεται να επηρεάζει τόσο το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά πρέπει να λαμβάνεται και αυτό σε ένα γεύμα για να είναι πιο ολοκληρωμένο το μεταπροπονητικό μας γεύμα. Εκτός αυτού, είχαμε πει ότι η πρωτεΐνη πρέπει να λαμβάνεται γιατί κατά τη διάρκεια της προπόνησής μας προηγείται μια καταβολική φάση του μυός. Επομένως, για να διατηρήσουμε ή να χτίσουμε, να ξεκουράσουμε εντομείς, πρέπει να υπάρχει η επαρκής ποσότητα της πρωτεΐνης. Αντιλαμβάνομαι, Άννα, είναι και σε συνδυασμό όλα αυτά που είπαμε και με την βιταμίνη C, που και αυτή σίγουρα προσφέρει προστασία, θα το έλεγα εγώ, στο ανοσοποιητικό σύστημα. Τώρα μπαίνουμε στο κομμάτι με τις βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία. Πολλές φορές αναφερόμαστε σε μεταλλικά στοιχεία όπως ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, βιταμίνες όπως η βιταμίνη Α, η βιταμίνη C που ανέφερες, η βιταμίνη D, η Ε, η βιταμίνη 6 και η βιταμίνη 12, και αναφέρονται στο ότι δυναμώνουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Από έρευνες όμως που έγιναν τον προηγούμενο χρόνο, ερχόμαστε τώρα να δούμε κάποιες ανασκοπήσεις πρόσφατες, οι οποίες μελέτησαν όλα αυτά που αναφέραμε και δείχνουν έναν βαθμό ένδειξης της αποτελεσματικότητας αυτών, όπου περιορίζεται σε υποστηρικτικά στοιχεία, δηλαδή υπάρχουν έρευνες που αναλύουν την επίδραση αυτών στο ανοσοποιητικό σύστημα και δεν βλέπουμε κάποια αποτελεσματικότητα ή βλέπουμε ένα μέτριο αποτέλεσμα ή ένα περιορισμένο αποτέλεσμα. Επομένως, να ξεκινήσω με τη βιταμίνη C που είχες αναφέρει. Ναι. Σε φάσεις όπου νοσούμε, το να χορηγήσουμε στο σώμα βιταμίνη C, να λάβουμε βιταμίνη C, δεν θα βοηθήσει. Σε φάσεις όπου νοσούμε, δηλαδή αρρωστάς, κρυολογάς και παίρνεις βιταμίνη C, δεν θα βοηθήσει πουθενά. Το να λάβουμε όμως βιταμίνη C κάτω στους χειμερινούς μήνες προληπτικά, οι έρευνες έδειξαν ότι μπορούν να μειώσουν και 50% την εμφάνιση των συμπτωμάτων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, αυτών που αναφέραμε προηγουμένως. Άρα, βιταμίνη C πρέπει να λαμβάνεται προληπτικά πριν κάποιος μπει στη διαδικασία του να αρρωστήσει. Λέω τα πιο απλά εγώ, απλά για να είναι ξεκάθαρα. Ακριβώς. Ενώ σε φάσεις όπου νοσούμε,
το να λάβουμε ψευδάργυρο στο πρώτο 24ωρο μετά την έναρξη των συμπτωμάτων θα βοηθήσει στο να μειώσει τη διάρκεια της λίμωξης. Και έρευνες σε αναφέρω γύρω στα 75 mg. Μιλώντας, για να δίνουμε και παραδείγματα στον κόσμο, μιλώντας για βιταμίνη C, εννοούμε κυρίως τα φρούτα και βιταμίνη και το ψευδάγυρο. Δεν ξέρω, εντάξει, υπάρχει, αντιλαμβάνομαι και σε μορφή, μπορεί να το πάρει κάποιος από τα φαρμακεία και η βιταμίνη C και το ψευδάγυρο, αλλά είναι καλύτερα από ζωικές πηγές να παίρνουμε αυτές τις... Συνήθως όμως ο κόσμος και οι αθλητές τις περισσότερες φορές παίρνουν σε μορφή συμπληρώματος, σκόνης ή βασίλειας, αυτά που ανέφερα. Εννοείται ότι το συμπλήρωμα είναι απλά συμπληρωματικό. Η βάση της διατροφής, όπου πρέπει να λαμβάνουμε όλες τις ομάδες τροφών για να καλύψουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά και μακροθρεπτικά μας συστατικά, πρέπει να είναι η διατροφή μας. Ναι. Το συμπλήρωμα είναι συμπληρωματικό όποτε χρειάζεται. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνουμε το ανοσοποιητικό σύστημα και αυτά που είπαμε αναφέρονται και στην διατροφή πριν την προπόνηση. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλουμε να προσθέσουμε κάτι σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά τη διατροφή πριν την προπόνηση, για να περάσουμε σιγά σιγά και στο δεύτερο κομμάτι που αφορά και λίγο τη διατροφή μετά την προπόνηση, ίσως και να μιλήσουμε και λίγο, δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε, να δούμε και το χρόνο μας και κατά τη διάρκεια που μπορεί κάποιος αθλητής να μην έχει τις βαριές προπονήσεις, να μην έχει αγωνιστικό πρόγραμμα, αν είναι ο ίδιος ο τρόπος που πρέπει να προστατεύει τον εαυτό του. Σε αυτό το κομμάτι που λες, είναι ανάλογα με το άθλημα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αθλήματα τα οποία δεν εκθέτονται στο ηλιακό φως, αθλήματα που γίνονται indoor, συνήθως μπορεί ο αθλητής να έχει έλλειψη ανεπαρκείς τιμές βιταμίνης D. Η βιταμίνη D σχετίζεται με το ανοσοποιητικό σύστημα. Έδειξαν έρευνες ότι η έλλειψη της βιταμίνης D είναι συνδεδεμένη, σχετίζεται με την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης των συμπτωμάτων, τόσο και στη συχνότητα, τόσο και στη διάρκεια. Δηλαδή, μπορεί η λίμωξη να διαρκέσει περισσότερο όταν έχουμε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Επομένως, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, γενικά πρέπει να ελέγχουμε τα ποσοστά της βιταμίνης D και αν έχουμε ανεπάρκεια, τουλάχιστον να τη συμπληρώνουμε. Πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Απλά πριν πάμε στο μετά την προπόνηση, αν περίπου πάνω κάτω είναι τα ίδια ή αν έχουμε κάτι διαφορετικό, να προσθέσουμε αυτό θα μας το πεις εσύ καλύτερα. Απλά διαβάζοντας λίγο χθες, εντάξει, ίσως να μην περιλαμβάνεται στο θέμα της διατροφής αυτό, αλλά μιας και μιλάμε για το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι καλά να ενημερώσουμε και τους αθλητές και τον κόσμο, φυσικά αυτοί το γνωρίζουν, και τον κόσμο που μας παρακολουθεί, ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι το να ενισχύεις και να παραμένει δυνατόν το ανοσοποιητικό σύστημα. Διαβάζοντας χθες είδα ότι ο ύπνος βοηθάει, δηλαδή να υπάρχει επαρκής ύπνος, οι ώρες να είναι σωστές όσον αφορά αυτό. Επίσης, κάτι που διάβασα και νομίζω ότι μπορεί να το σχολιάσει αυτό, είναι να μην υπάρχει απώλεια βάρους ξαφνικά. Δηλαδή, να μην χάσει κάποιος ξαφνικά αρκετά κιλά, γιατί αυτό επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα. Ναι. Η χαμηλή ενεργειακή πρόσληψη καθημερινώς μπορεί να προκαλέσει αρνητική επιρροή στο ανοσοποιητικό σύστημα, γιατί συνοδεύεται συνήθως με ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών, αλλά και μακροθρεπτικών. Γι' αυτό λέμε όταν είμαστε σε δίαιτα, καλό είναι να λαμβάνουμε και ένα συμπλήρωμα πολυβιταμινών. Ναι. Αυτό το είχα δει και εγώ έτσι μελετώντας λίγο. Επίσης, μιας και είμαστε στο θέμα αυτό που δεν έχει και πολύ σχέση με τη διατροφή, έναν άλλο κομμάτι όσον αφορά το ανοσοποιητικό σύστημα, κυρίως προς τους αθλητές, μια καλή, από ό,τι διάβασα, συμβουλή
είναι πέρα από την σωστή διατροφή που αναφέραμε το κομμάτι αυτό, είναι και το να περιορίζουν, λέει, τις κοινωνικές επαφές που μπορεί να έχουν ένα μικρό διάστημα πριν από τους αγώνες ή πριν τις προπονήσεις ή πριν τους αγώνες κυρίως, για να μην μπουν σε μια διαδικασία κρυολογήματος ή να επηρεαστεί το ανοσιοποιητικό σύστημα από κάποιες επαφές που μπορεί να έχουν με άλλους που μπορεί να έχουν πρόβλημα τη συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Αλλά σκέφτηκα και τη λήψη του αλκοόλ αυτές τις φάσεις, το οποίο και αυτό μειώνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Αλλά θέλω να πω κάτι στο προηγούμενο που είχες αναφέρει προηγούμενος πριν το ξεχάσω. Είχαμε μπει για μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη μερισίως. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τα αθλήματα όπου για να αγωνιστεί ο αθλητής πρέπει να φτάσει ένα συγκεκριμένο βάρος. Γιατί υπάρχουν κατηγορίες όπως η αναβάθμιση, παραδείγματος χάρη. Πρέπει να φτάσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό κιλών για να υπεύσουν. Επομένως, αυτοί οι αθλητές πρέπει να περιορίσουν κάπως την ενεργειακή δαπάνη, τέλος πάντων, κυρίως κάποιες μέρες της εβδομάδας, εκεί για μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι άθλες, π.χ. πρέπει να λαμβάνουν συμπληρώματα. Ναι. Ενισχύουν το ανοσιοποιητικό σύστημα, ναι, σίγουρα αυτά τα συμπληρώματα, γιατί είναι καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Θα πούμε ότι πρέπει να περιορίζουν το βάρος τους εκεί που πρέπει. Οπότε ναι, δεν είναι εύκολο το να παραμένει άθικτο, θα έλεγα, έτσι εισαγωγικά, το ανοσιοποιητικό σύστημα. Ναι. Ακριβώς. Επίσης, τα προβιωτικά θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Έρευνες που διεξήχθηκαν σε αθλητές όπου λάμβαναν προβιωτικά κατά τους χειμερινούς μήνες επί καθημερινής βάσεως είχαν δείξει μέχρι και 50% μείωση στην εμφάνιση των συμπτωμάτων, αλλά και αυτοί που νοσούσαν είχε καλυτερεύσει η διάρκεια, είχε μειωθεί η διάρκεια της λίμωξης. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Και κάτι άλλο έτσι που είδα, έχω και τις σημειώσεις μου εδώ, που βοηθάει, λέει, είναι το καροτένιο. Δηλαδή τα καρότα, οι γλυκοπατάτες, βοηθάνε αυτά κάπως. Στην κατηγορία των αντιοξειδωτικών, αλλά δεν είναι έρευνες όπου δείχνουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα όσον αφορά την επίδραση στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε για το θέμα το μετά την προπόνηση, τη διατροφή, ή είμαστε περίπου στα ίδια πλαίσια? Είναι αυτό που σου είχα αναφέρει, ότι με τα προπονητικά πρέπει να ακολουθούνται αυτές οι διατροφικές στρατηγικές μέχρι την επόμενη προπόνηση. Δηλαδή, είναι και πριν την προπόνηση είναι αυτά. Είναι γενικά. Είναι γενικά. Είναι πριν και μετά. Το θέμα ανοσοποιητικό σύστημα σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για το θέμα των αθλητών, για την υγεία των αθλητών, γιατί μέσα από αυτό εξαρτώνται ίσως και το είδος των προπονήσεων που μπορούν να κάνουν, γιατί αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, αμέσως φυσιολογικό ότι μειώνονται οι προπονήσεις, είτε η διάρκεια, είτε ο τρόπος προπονήσεων, οπότε μειώνεται και η απόδοση. Να αναφέρω επίσης κάτι άλλο σημαντικό. Είχαμε πει ότι η ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της προπόνησης είναι πολύ σημαντική, γιατί η ακτινάδοση μπορεί να προκαλέσει μείωση στο επίπεδο της ενέργειας του αθλητή, μπορεί να τον αποσυγκεντρώσει, αλλά επίσης βοηθά στο να διατηρηθεί κάπως ουσίες του ενώσεις του ανοσοποιητικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια της προπόνησής μας μειώνεται η έκρηση του σάλιου. Το σάλιο μέσα περιέχει ανοσοσφαιρίνη α, περιέχει αμυλάση και λυσοζύμη. Επομένως, το να λαμβάνουμε υγρά κατά διάρκεια της προπόνησής μας βοηθά στο να διατηρηθεί η ροή έκρησης του σαλιού. Καταλαβαίνεις. Ναι. Πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό. Δεν ξέρω αν θέλουμε κάτι να προσθέσουμε, κάτι άλλο να αναφέρουμε όσον αφορά το σημερινό μας θέμα.
Εκτός από το ρόλο του υδατάνθρακα σε συνδυασμό με τις πρωτεΐνες που πρέπει να λαμβάνονται γενικά, η λήψη προβιωτικών που είχαμε αναφέρει προηγουμένως και τώρα που το αναφέρω και θυμάμαι, να αναφέρω πως βοηθούν πάρα πολύ και σε γαστροεντερικά προβλήματα που μπορεί να αναπτύξει ένας αθλητής και κυρίως endurance athletes. Μπορεί ένας αθλητής ο οποίος ταξιδεύει και λόγω του ταξιδιού μπορεί να προκληθεί στρες. Και όχι μόνο κάθε φάση στο ταξιδιού, μπορεί να προκληθεί στρες οποιαδήποτε φάση. Επομένως, το στρες να προκαλέσει κάποια γαστροεντερικά προβλήματα. Όταν λάβουμε τα προβιωτικά, μπορούμε να μειώσουμε την εμφάνιση αυτών των προβλημάτων, των γαστροεντερικών. Πολύ ωραία. Το πρωτόγαλα επίσης είναι μια ουσία, τέλος πάντων, που μπορεί να βοηθήσει στην πρόσληψη αυτών των συμπτωμάτων, γιατί είναι πλούσιο σε βιταμίνες, ίχνος στοιχεία, νοσορυθμιστικές ενώσεις, αντιμικροβιακαία πεπτίδια. Επομένως, και το πρωτόγαλα έχει δείξει ότι μπορεί να μειώσει την εμφάνιση συχνώς των συμπτωμάτων, αλλά και τη διάρκεια της λίμωξης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Άννα μου, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση. Όπως θα κάνουμε, όπως είπαμε, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα, ένα διαφορετικό θέμα σίγουρα που θα ενδιαφέρει κυρίως τους αθλητές, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο που μας παρακολουθεί. Να επαναλάβω, τα ένθετα μας είναι κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις και να κάνουμε έτσι και μια μικρή προαναγγελία για το επόμενο μας θέμα, Άννα, για να κρατούμε έτσι τον κόσμο ενήμερο. Okay. Πριν κλείσω να αναφέρω κάτι ενδιαφέρον που είχε πραγματοποιηθεί ερευνητικά. Όταν είχαν, παρόλο το μικρό δείγμα των αθλητών που είχε χρησιμοποιηθεί, έρευνες είχαν δείξει ότι οι international athletes, σε σύγκριση με τους national athletes, είχαν εμφανίσει είχαν υποφέρει από λιγότερα συμπτώματα λίμωξης σε σύγκριση με τους national athletes και αυτό ίσως να οφείλεται σε γονιδιακή επιρροή σε τροποποιητικούς συμπεριφοριστικούς παράγοντες. Επομένως, το θεώρησα έτσι ενδιαφέρον αυτή τη σύγκριση μεταξύ αυτών. Ναι, σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο. Είναι όντως ενδιαφέρον. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή προαναγγελία. Τι θα έχουμε στην επόμενη μας εκπομπή? Ναι, θα αναφερθούμε στις μυϊκές κράμπες και πιο συγκεκριμένα στις κράμπες που σχετίζονται με την άσκηση. Θα αναφερθούμε στην διατροφική αντιμετώπιση, στα αίτια. Πολύ ωραία. Ακόμη ένα ενδιαφέρον θέμα. Είμαι σίγουρος ότι τα θέματα μας θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε όλα τα θέματα που θα αναλύσουμε μέσα από το ένθετο μας. Άννα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου απόψε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και ο κόσμος σίγουρα θα περιμένει ακόμη περισσότερα θέματα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έτσι μπήκε και το καλοκαίρι. Σιγά σιγά φεύγουμε και από αυτήν την κατάσταση που επικρατούσε τόσους μήνες και σίγουρα ο κόσμος θα είναι και πιο χαλαρός και πιο άνετος για να μας παρακολουθεί. Okay, ευχαριστώ πάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.